Έκανε πράξη αυτό που έλεγε ο Ηλίας Κασιδιάρης. Κατέθεσε στον Άριο Πάγο δήλωση συμμετοχής συνασπισμού ανεξάρτητων υποψηφίων στις εκλογές της 25ης Ιουνίου. Ο ίδιος έκανε μάλιστα και σχετική τοποθέτηση αναφέροντας τα εξής. Επιδόθηκε στον Άριο Πάγο η δήλωση του συνασπισμού ανεξαρτήτων υποψηφίων Έλληνες για την πατρίδα για την ελευθερία με υποψηφίους σε όλη την επικράτεια. Στις εκλογές της 25ης Ιουνίου θα είμαι υποψήφιος βουλευτής στην πρώτη εκλογική περιφέρεια Αθηνών και θα διεκδικήσω τη δυναμική επάνωδό μου στη Βουλή. Η υποψηφιότητά μου βασίζεται στα άρθρα 29 και 51 του Συντάγματος αλλά και στον ισχύοντα εκλογικό νόμο, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις τροπολογίες Βορύδη-Γεραπετρίτη, που προβλέπει τη συμμετοχή στις εκλογές όχι μόνο κομμάτων, αλλά και συνασπισμών ανεξαρτήτων υποψηφίων. Αυτή τη φορά το Α1 τμήμα δεν θα πρέπει απλά να παραβιάσει το Σύνταγμα για να με αποκλείσει από τις εκλογές. Θα πρέπει να ξεπεράσει και τις τρεις συνεχόμενες τροπολογίες που νομοθέτησε κατά παράβαση του Συντάγματος και σε καθεστώς πανικού η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Θα πρέπει να αποφανθεί ότι ο Βορύδης και ο Γεραπετρίτης δεν ήξεραν τι έγραφαν καθώς δεν συμπεριέλαβαν στις αντισυνταγματικές απαγορεύσεις τους τους συνασπισμούς ανεξαρτήτων υποψηφίων. Έχω δηλώσει επανειλημμένως ότι ο αγώνας για την πατρίδα και την ελευθερία δεν σταματά και δεν κάμπτεται όσα εμπόδια και να θέσει απέναντί μας το σύστημα εξουσίας. Θα πάμε μέχρι το τέλος, μέχρι την τελική νίκη των Ελλήνων, αναφέρει χαρακτηριστικά.